Τιτάνα, Τσιμέντα, μια επιχείρηση η οποία ξεκίνησε από την Ελλάδα, αλλά σήμερα φαίνεται ότι γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό. Τι είναι αυτό το οποίο την έκανε τόσο επιτυχημένη, μάλιστα σε μια περίοδο που και διανύουμε ακόμη μια οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αλλά και έξω τα πράγματα σίγουρα δεν είναι τα καταλληλότερα για επιχειρηματικές επενδύσεις. Καταρχήν δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη επιτυχημένη, καθότι όποιος θεωρεί τον εαυτό του επιτυχημένο συνήθως είναι έτοιμος για τη μεγάλη βλακεία. Άρα θα σας πω ότι και ιδίως βέβαια όταν λειτουργεί κανείς στο εξωτερικό και βλέπει τόσους πολλοί ανθρώπους που έχουν και εταιρείες που έχουν πάει τόσο καλύτερα από σένα, προφανώς το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βγάλεις αυτή τη λέξη από το λεξιλόγιο σου. Οπότε θα μιλήσω εγώ για την διαχρονική ανάπτυξη που είχε ο Τιτάνας τόσα πολλά χρόνια. Θα έλεγα ότι στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ελλάδα και για την ελληνική αγορά και για τον Τιτάνα στην Ελλάδα, αυτό που αποδείχτηκε σωτήριο ήταν η στρατηγική που ξεκίνησε πριν 25 χρόνια περίπου, η οποία ήταν η διεθνοποίηση με αγορές εργοστασίων στο εξωτερικό, ούτως ώστε να υπάρχει μια πολύ πιο μπαλανσαρισμένη, αν θέλετε, ισορροπημένη παρουσία σε διάφορα μέρη του κόσμου και ώστε να μην μπορεί να χτυπηθεί και να επηρεαστεί ο όμιλός μας από μια αγορά και μόνο. Έτσι λοιπόν, σήμερα με όλη αυτή την κατάσταση και την πτώση που έχουμε δει στην αγορά μας, περίπου το 6% μόνο των πωλήσεών μας είναι από την Ελλάδα και το 94% είναι από το εξωτερικό. Δεν πάνε όλες οι χώρες καλά και ούτε όλες οι αγορές μας καλά, αλλά αυτή η ισορροπία μεταξύ 10 χωρών διαφορετικών μας δίνει τη δυνατότητα να αντέξουμε αυτές τις δύσκολες εποχές. Σε ποιες χώρες κυρίως δραστηριοποιείται ο Τιτάνας εκτός Ελλάδος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις περιοχές, αν όχι κάθε μία ξεχωριστά? Δραστηριοποιείται σε 5 διαφορετικές περιοχές. Μία είναι η Αμερική, ανατολική πλευρά της Αμερικής, τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, όπως λέμε, Αίγυπτος και Τουρκία, και μάλλον Ανατολική Μεσόγειος, όχι Μέση Ανατολή, και τελευταίως και η Βραζιλία. Από τις περιοχές αυτές η Αμερική είναι εκείνη που πηγαίνει καλά, η μοναδική αγορά που πηγαίνει ιδιαίτερα καλά και γι' αυτό και έχει και περίπου το 70% των αποτελεσμάτων που έρχεται από εκεί. Μου είπατε ότι η στρατηγική αυτή πηγαίνει πίσω 25 χρόνια. Τι ήταν εκείνο το οποίο σας έδωσε το κίνητρο προκειμένου να δείτε τόσο μακριά και να επεκταθείτε εκτός ελληνικών γεωγραφικών δεδομένων? Εγώ δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν ήμουν τότε εκεί στην εταιρεία, ήμουν φοιτητής, αλλά οι άνθρωποι που τότε τρέχαν τον Τιτάνα, καταρχήν είχαν δει άλλες εταιρείες του κλάδου να κάνουν αυτή τη στρατηγική, πολλά χρόνια πίσω, και ήταν έτοιμοι να το κάνουν πολύ καιρό πριν, θα έλεγα. Απλώς δεν υπήρχε δυνατότητα στην ελληνική νομοθεσία να επενδύσεις εκτός Ελλάδος. Η Ελλάδα μέχρι το 1992 ήταν μια πολύ κλειστή αγορά, πολύ κλειστή οικονομία και δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Άρα μόλις έγινε εφικτό, ο Τιτάνας ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έκανε επένδυση στο εξωτερικό. Σήμερα βεβαίως μιλάμε για ένα συνέδριο το οποίο έχει να κάνει με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ο Τιτάνας στο κομμάτι αυτό δραστηριοποιείται και αν ναι, πώς? Δραστηριοποιείται εδώ και, εγώ θα έλεγα, από την ίδρυσή του το 1902. Εμείς πιστεύουμε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη ή αν θέλετε η σχέση της εταιρείας με την κοινωνία συνολικά και το περιβάλλον είναι αναπόσπαστη και μόνο εφόσον έχεις αρμονικές σχέσεις μπορείς να προχωρήσεις και να αναπτυχθείς. Τώρα έχει γίνει πιο επίσημη, αν θέλετε, αυτή η δραστηριότητα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει, τι να σας πω, από συσίτια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να σας πω για αυτά, να σας πω για άλλες δραστηριότητες αργότερα, αλλά επίσημα ξεκινήσαμε, αν θέλετε, τον κοινωνικό απολογισμό, πάλι νομίζω ήμασταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, το 1982, όπου εκθέταμε κάθε χρόνο όλες τις δραστηριότητες που έχουμε κάνει σε αυτό τον τομέα. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε και θέλουμε να είμαστε, αν θέλετε, σημαντικοί και ωφέλιμοι για τις κοινωνίες στις οποίες εμείς δραστηριοποιούμαστε. Δύο λόγια για το Capital Link CSR Forum, για τη σημερινή δηλαδή οργάνωση. Πολύ ωραία όπως πάντα. Χαίρομαι που είμαι εδώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν έχω καταφέρει να δω όλους τους ομιλητές, αλλά ό,τι έχω καταφέρει να δω ήταν πολύ ενδιαφέρον και βέβαια η οργάνωση είναι άρτια.